ένα ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες. Δεν έχουμε επίσημα, ναι. Έχουμε επίσημα στοιχεία για το πόσο. Όχι, από την πληροφόρηση είχαμε και γύρω στα 10 με 15 μέσα εκεί είναι ο αριθμός. Mm-hmm. Και αυτά ήταν των πρώτων ημερών. Κύριε Φιλίππου, υπήρξε στιγμή, επειδή τα λέγαμε και τις τρεις μέρες εδώ και από τον αέρα του Sky και ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός, υπήρξε στιγμή που να νιώσατε πως το πράγμα ξεφεύγει? Πάρα πολλές. Άλλα λέγες τη μια στιγμή και άλλα σου προκύπτανε την άλλη. Δηλαδή, αυτό που γινόταν με αυτές τις αναζωπηρώσεις και τις καινούργιες αναφλέξεις ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ενώ μιλάγαμε, βλέπαμε κάποια στιγμή ότι η πυροσβεστική είχε καταφέρει κάπως να ελέξει, κάπως να καθυλώσει ένα σημείο τη φωτιά. 300 μέτρα δίπλα είχε καινούργια ανάφλεξη, γιατί δυστυχώς έτσι λειτουργεί το ΠΕΦΚΟ. Πόσο όμορφο είναι που το βλέπουμε και το χαιρόμαστε, γιατί αυτά έχουμε στην Αττική. Αυτό είναι το κλίμα μας. Τόσο επικίνδυνα λειτουργεί δυστυχώς την ώρα της φωτιάς. Στο κεφάλαιο τώρα οργάνωση και συντονισμός. Ήδη έχει ξεκινήσει η πολιτική αντιπαράθεση την ώρα που ήταν σε εξέλιξη φωτιά. Πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε πια πάνω στα καμένα, δυστυχώς. Τι δεν πήγε καλά, κατά τη γνώμη σας, και η φωτιά δεν πιάστηκε νωρίτερα? Αυτό που θα μπορούσα να πω δεν πήγε καλά είναι ότι έπιασε μέσα στην καρδιά του δάσους. Όταν μια φωτιά πιάνει σε ένα πυκνό δάσος και ειδικά πευκό δάσος, είναι πάρα πολύ δύσκολο τελικά να την προλάβεις. Θέλω να πω κάτι. Επειδή πολλοί μιλάνε για προετοιμασία, αν είμαστε οργανωμένοι, αν είμαστε έτοιμοι κτλ. Με δεδομένα αυτά τα οποία διαθέτουμε. Αυτό τον εξοπλισμό έχει πυροσβεστική, αυτό εμείς από τους Δήμους, από τις περιφέρειες κτλ. Από το Μάρτιο και τον Απρίλιο κάναμε συντονιστικές συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε πάρα πολλούς Δήμους, συνεργασίες με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπήρχε μια προετοιμασία. Και θέλω να πω κάτι, το είπα και το έχω πει κι άλλοι. Όταν μόνο στην Αττική είχαμε πάνω από 150 επεισόδια πυρκαγιάς φέτος και τα οποία αντιμετωπίστηκαν, κάποια οργάνωση θα πρέπει να υπήρχε. Εάν δεν υπήρχε, θα είχαμε δει σαν την Βόρεια Αττική, σαν τον Κάλαμο και τον Καπαδρίτη, πολλές περισσότερες φωτιές φέτος. Δεν σβηστήκαμε. Κάποιοι άνθρωποι από πριν είχα προβλέψει, κάποιοι άνθρωποι από πριν τους απροετοιμασμένοι, κάποιοι άνθρωποι, και κυρίως οι πυροσβεστικοί είναι αυτοί, επενέβαιναν έγκαιρα. Ήταν όμως εδώ μια πυρκαγιά, κύριε Φιλίππου, θα μου επιτρέψετε να πω, και το ξέρετε καλύτερα γιατί το ζήσατε, που έκαιγε τρεις μέρες στην Αττική. Ναι. Δηλαδή, εδώ είναι εύλογο να υπάρχουν ερωτήματα για ποιον λόγο δεν την πιάσαμε από την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα, με αποτέλεσμα να κάψει 18.500 στρέμματα, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και όλες οι καταγγελίες. Κοιτάξτε, ωραία, να καταγγείλουμε. Σε πολιτική αντιπαράθεση, στο πολιτικό επίπεδο, δεν θα ήθελα να πω τώρα, εκτός αν και το συζητήσουμε μετά, αλλά να μιλήσω. Όχι, έτσι δεν είναι σε τελείως. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Είναι αυτό που είπα πιο μπροστά. Γίνεται τόσο ανεξέλεκτη φωτιά την ώρα αυτή, δημιουργούνται τόσοι παράγοντες. Πρώτα απ' όλα ο αέρας, ενώ μπορεί να είναι 2 και 3 από φόρ, μόνο αυτό το στροβιλισμό που κάνει συνεχώς και βγάζει διαρκείς αναζωπηρώσεις, δεν μπορεί να το ελέξει. Βίναμε σε ένα σημείο εδώ και βλέπαμε 300 μέτρα λέτε, πίσω μας καινούργια φωτιά. Λέτε, όλα λειτουργούσαν εναντίον μας επί της ουσίας. Ναι, 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 ναι. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες μέσα εκεί. Mm-hmm. Αυτή η ζέστη, η θέρμανση που υπάρχει, δημιουργεί άλλα ρεύματα, λειτουργεί σαν ένα χωνί. Φεύγει ο ζεστός αέρας προς τα πάνω και συνεχώς, το λέω απλά για να το καταλαβαίνουν, δεν είμαι κιόλας και επιστήμη, και συνεχώς μπαίνει κρύος αέρας από κάτω και γίνεται ένα στροβιλισμός, ένα διαρκές τέτοιο πράγμα. Επειδή υπήρχαν πολύ επικίνδυνες και περίεργες συνθήκες. Δεν μπορείς να τις ελέξεις. Μπορείς να τις ελέξεις βεβαίως όσο πιο γρήγορα τις προλάβεις. Και πάλι όμως το δάσος είναι δάσος και έχει τους δικούς τους κανόνες. Αναδείχθηκε βεβαίως, και αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς, η έλλειψη που υπάρχει στα μέσα, γιατί είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Τη στιγμή που οι πυροσβέστες αισθάνονταν πως πάει ένα μέτωπο καλύτερα, λίγο μετά έφευγαν από το συγκεκριμένο σημείο, πήγαιναν σε ένα άλλο και εκεί είχαμε αναζωπήρωση. Ναι, το ίδιο. Αυτό το πράγμα γινόταν. Εντάξει, όσον αφορά τον εξοπλισμό ή τις ελλείψεις της πυροσβεστικής, και αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, προφανώς έχει αναλυθεί εδώ αποδίδονται ανάλογα και οι ευθύνες, αν υπάρχουν, πού υπάρχουν, οι πολιτικές κτλ. Όμως υπάρχουν σε σχέση έτσι με πιο παλιές φωτιές, μπορώ να πω και κάποια πράγματα πολύ καλύτερα. Δηλαδή πλέον όλοι οι Δήμοι έχουν οργανωθεί. Μα 2, μα 3, μα 4 βιτιοφόρα πυροσβεστικά έχουν όλοι οι Δήμοι, τα διαθέτουν. Πιο παλιά δεν είχαμε. Είναι πράγμα. Καταρχάς την πυρόσβεστη κάνει πυροσβεστική και όλοι οι άλλοι βοηθάμε. Εγώ θέλω να μου πείτε λίγο τι σας έλεγαν και κάτι. Ένα δεύτερο. Εμείς από την περιφέρεια στείλαμε 28 αυτοκίνητα στην αρχή και άλλα φτάσαμε τα 36. Έστειλε η ΕΙΔΑΠ. Στείλανε όλοι.
φορείς, που όλα αυτά ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια που δεν υπήρχε. Τα μηχανήματα. Ωραία. Να δεχτούμε ότι δεν υπήρχαν οι ζώνες πριν από τη φωτιά και ποιος στέγει αυτό, εν πάση να το δούμε. Όμως την ώρα της φωτιάς, όταν δουλεύαν 12 μηχανήματα, 7 έχει στείλει περιφέρεια και 3 στρατός, αν θα περάσετε έτσι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντιπυρικές ζώνες, 12 μηχανήματα δουλεύαν. Προφανώς εκείνη τη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση. Πριν φτάσει η φωτιά στα κάποια μέρη. Προφανώς, κύριε Φιλίππο, εκείνη τη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση, το είδαμε όλοι. Δεν θέλω να πω, δεν μπορείτε, θα τις δείξετε προφανώς το τι αντιπυρικές ζώνες έγιναν, έστω και αυτή τη στιγμή, αλλά όμως ήταν πριν τη φωτιά. Mm-hmm. Πριν τη φωτιά. Και με όλα τα αυτά δεν μπορούσα να πείτε μου λίγο τι σας έλεγαν οι κάτοικοι, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έβλεπαν τη φωτιά να έρχεται προς τα σπίτια τους, εσείς ερχόσασταν αντιμέτωποι με εκείνους. Και θέλω να μου πείτε λίγο, να μου μεταφέρετε τι σας έλεγαν, κοιτάξτε, τι σας ζητούσαν, τι κατήγγειλαν. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή και η οργή και η αγανάκτηση σε όλους που υπάρχει και σε εμάς τους ίδιους, αν το θέλετε, που είμαστε εκεί, αλλά πολλές φορές δεν μιλάμε κτλ. Προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο και εκεί ζητούσαμε και τη βοήθεια όσο μπορούμε, ο κόσμος να είναι ψύχρεμος, να ακούει τις οδηγίες. Δεδομένων των συνθήκων. Τι να σας πω. Λέγοντας μόνο πόσες φραστικές επιθέσεις δέχτηκαν ο κόσμος πυροσβεστικής, ο υπαρχηγός εκεί που διεύθυνε, όταν βλέπανε ότι είναι αυτός, κάνανε επιθέσεις ο κόσμος. Και λέμε τώρα, αν έπιανα πλάνο, τι θα δείχνει στον αγανακτισμένο ή τους πυροσβέστες που όλοι τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Ίσχυσε ότι οι πυροσβέστες δεν είχαν για ένα μεγάλο διάστημα ακόμη και νερό, κύριε Φιλίππο. Όχι. Μάλλον κάποιο διάστημα στην αρχή, ναι, αλλά μετά οργανώθηκε και αυτό και από την ίδια την πυροσβεστική υπηρεσία που έχει το δικό της μηχανισμό, αλλά κυρίως και από τους εθελοντές, αλλά και από την περιφέρεια. Μόνο εμείς στείλαμε σε πρώτη φάση 500 γεύματα και 3.000 νερά. Φέρανε Μητροπόλεις, εκκλησίες κτλ. Και φτιάξαμε ένα δίκτυο μαζί με το Δήμο, μαζί με εθελοντές και οι πρόσκοποι ειδικά, με δικά μας αυτοκίνητα που μοιράζαμε συνεχώς. Δηλαδή τις πρώτες στιγμές μέχρι να δεις τι γίνεται. Όντως μπορεί να υπήρχε κάποια έλλειψη, αλλά μετά σε κάθε σημείο που υπήρχαν πυροσβεστικά, υπήρχε και ολόκληρο κυβότιο με νερό και γάλατα. Δηλαδή, και εδώ μπορούμε να πούμε το κόσμος και με την, έδειξε μεγάλη αλληλεγγύη και βοήθησε, όπως και αυτό που δείχνεται με τους οικολογικές οργανώσεις που προσπάθησαν να σωστά δω. Και το έχουμε αναδείξει και θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής έτσι κι αλλιώς. Είμαι σίγουρη ότι εκείνη την ώρα δεν είχατε το χρόνο να παρακολουθήσετε, αλλά εκ των υστέρων μάθατε ενδεχομένως πως την ώρα που εσείς ήσασταν στα μέτωπα της φωτιάς, πολιτικοί από όλα τα κόμματα, δεν το συγκεκριμενοποιώ, τουίταραν από τον καναπέ τους ή τις ξαπλώστες τους. Και θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Γινόταν δηλαδή πολιτική μέσω Twitter την ώρα που κεγόταν. Δεν μπορώ να πω για αυτό το πράγμα. Σαφώς υπάρχει και το πολιτικό παιχνίδι που ο καθένας το κρίνει. Εγώ μπορώ να σας πω όμως κάτι προσωπικό. Πάρα πολλά τηλέφωνα φίλων, γνωστών κτλ. Πέτρο, τι κάνεις, θέλεις μία βοήθεια κτλ. Και αυτό. Εκεί εξαρτάται πώς το μεταφράζεις. Το μετάφραζα ότι ήταν πραγματικά φίλοι που ενδιαφερόντουσα τι έκανα, ή με κοροϊδεύουν τώρα όταν με παίρνεις κάπου αλλού και μου λες τι να έρθω να βοηθήσω. Είναι πώς το βλέπεις. Εκτιμώ ότι η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων ήταν κάποιοι φίλοι που ενδιαφερόντουσα τι κάνεις, τι δίνεις, αλλά. Ναι, πάρε με τηλέφωνο αν με θέλεις κάτι, μου λέγανε. Τώρα να πάει. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Εκτιμώ ότι αυτή η λειτουργία γίνεται ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο και σε ψηλό επίπεδο, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε και μεταφράζεται όπως ο καθένας μεταφράζει. Αλλά λειτουργεί, σας λέω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι με παίρνανε. Θέλεις κάτι να έρθουμε. Ναι, να εντάξει, είναι εκεί τώρα τι το κάνει αν το κάνουν σε πολλές δηλαδή, περιπτώσεις. Αυτή την απάντηση τη δίνω όπως την έζησα εγώ, για να πάει και στο πολιτικό επίπεδο και στην πολιτική. Πείτε μου για να κλείσουμε για τη χθεσινή αυτοψία του κυρίου Τσίπρα στα Καμένα. Θα σας πω. Από όσο θυμάμαι από φωτιές, ένα λεπτό, από φωτιές και πυρκαγιές και τα λοιπά, επειδή λέγονται πάρα, εγώ θα σας πω με την εμπειρία μου. Κανείς ποτέ πολιτικός, κανείς πρωθυπουργός, κανείς υπουργός δεν μπορεί να δώσει εντολή και δεν μπορεί να πει στον επικεφαλής, στρατηγός, αρχηγός, που όποιος είναι εκεί στη φωτιά, τι θα κάνει. Μπορεί κανείς. Να είναι εκεί όμως. Το να είναι εκεί. Το μόνο που θα γίνει σε αυτή την περίπτωση είναι άντε να σταματήσει ο αρχηγός αυτό που έχει για να πάει να τον υποδεχτεί, άντε να διακόψει και αυτό πάλι θα έχει τις όποιες αντίθετες. Ωραία, για ψυχολογικούς λόγους δεν έχει νόημα. Ένα λεπτό. Και η ψυχολογική, δηλαδή να έρθει τι, να πάρει μια σωλήνα και να κάνει ό,τι σβήνει, να πει να βρέθηκε εκεί πέρα. Νομίζω ότι ο μηχανισμός, όπως είναι οργανωμένος, πρέπει να λειτουργεί απερίσπαστος αυτή τη στιγμή και μετά κρίνουμε. Εγώ, κατά τη δική μου γνώμη, σωστά εκτιμώ ότι αυτό που έχει να κάνει η κυβέρνηση, αυτό που έχει να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που έχει να κάνει είναι να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που ζουν και την επόμενη μέρα. Τώρα εμείς κρινόμαστε και όχι όσο πιο πολλοί είμαστε και άντε να μας δούνε και να μας κρίνουν και να μας κρίνουν. Εν τω μεταξύ και ένα ακόμα αυτό που υπόνεται κατά κόρον για την έκταση, ότι στη μία περίπτωση είχαμε 18.500 στρέμματα και στην άλλη 120.000 στρέμματα. Οι συγκρίσεις αυτές βοηθούν. Θα σας πω,
Με την έννοια να καθησυχάσει, σαφώς και η καταστροφή είναι τεράστια, το στάμενα δάσος χάθηκε και το έχουμε ανάγκη, αλλά με την έννοια να καθησυχάσει κάποτε στο κοινό, έστω ρε παιδί μου, μια αισιοδοξία ότι τελικώς μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλη καταστροφή που τις βλέπαμε, έχει ένα νόημα να καθησυχάσει. Εάν το βάζεις ότι στην κυβέρνησή μου καήκανε 18,5 και στην άλλη 125, όχι, δεν έχει κανόνα. Και εγώ εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν έκανε αυτό. Το να συγκρίνουμε αυτό, και αν μια κυβέρνηση, και αν είμαστε σε του, μια διοίκηση, ο καθένας από το πόστο του. Δεν έχει και στο καθήκον να ηρεμεί τον κόσμο, αλλά να τον πάνε. Με την έννοια λοιπόν ότι πρέπει η κοινωνία κάποια στιγμή και να ηρεμήσει, να είναι ψύχρεμη κτλ. Εγώ εκτιμώ σωστά το είπε. Κύριε Φίλιπ... άλλοι, όλα έχουν βέβαια δύο αναγνώσεις και ο καθένας τα διαβάζει και το καταλαβαίνει. Κύριε Φίλιπ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τη συνεργασία βέβαια που είχαμε όλες αυτές. Σε αυτό θέλω και εγώ να ευχαριστήσω. Θέλω πραγματικά και τα παιδιά και όσοι είμαστε εκεί. Εντάξει, λέγονται πάρα πολλά. Και ανεξέλεγκτα και εσείς μπορείτε να ελέγξετε τον κάθε μιλητή, ακούγα να στείλετε το στρατό. Ρε παιδιά, τι θα πάει να κάνει στρατό, θα βάλει παιδιά μέσα στο. Έλεγε ο καθένας ό,τι μπορεί να πει. Αλλά όμως κρατάμε τα θετικά της ενημέρωσης που είναι απαραίτητες σε αυτές τις ιστορίες και κυρίως στην κατεύθυνση ο κόσμος να είναι ήρεμος, ο κόσμος να είναι ψύχρεμος, να μην πανικοβάλλει και να συνεργάζεται. Κύριε αυτό σε έναν βαθμό το ζήσαμε, νομίζω και με τη βοήθεια. Όταν λέω σας, δεν εννοώ μόνο το κανάλι σας, αλλά εννοώ γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε κύριε καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και να βρισκόμαστε εδώ τις πιο ευχάριστα όσοι όχι σε τέτοια συμβάντα. Όχι μόνο σε τέτοιες συγκυρίες, έχετε απόλυτο δίκιο για άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλίππου. Τώρα, όλες αυτές.